Ναι. Είσαι καλά, Πέτρο μου. Ναι. Έχεις 40 χρόνια σεξουαλική ζωή. Ναι. Άρχισες από 32. Εκεί στο Βόλο τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Είσαι ένας γοητευτικός άντρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι έχω μάθει τι λες. Έτσι ήσουν πάντα από μικρό στο Βόλο. Ναι, ναι. Από μικρό στο παιδί με γέννησε η μάνα μου, το μόνο που μου έλεγε είσαι το πιο όμορφο παιδί το οποίο έχει γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο. Όταν ήσουν μικρός, δηλαδή στην εφηβεία σου, 17-18 χρόνων, σ' άρεσε να παίρνεις κοπέλες από το Βόλο και να τις φέρνεις στην Αθήνα. Ξεκίνησε τη σεξουαλική μου ζωή στα 15 και 3 τέταρτα. 3 τέταρτα τι έκανε να τελειώσει την πρώτη φορά. πολύ ώρα για ένα 15χρονο. Την πρώτη φορά μου πήρε γύρω στο 1,5 με 2 λεφτά. Όρμησα σε μια κοπέλα που τη λέγανε Σούλα και ήταν κομμότρια. Πόσες φορές κάνεις σεξ την εβδομάδα? Πότε τώρα? Ναι. Καμία. Η γυναίκα σου? Τώρα με κοροϊδεύεις. Καμία, κοίτα, άμα δεν θες να μιλήσεις, να φύγεις να έρθει κανένας άλλος. Στην Αμερική τα λένε όλα. Σιγά τα δέντρα, δηλαδή. Αγκούρια, κουκιά, δηλαδή. Εντάξει, ή τα λες ή δεν τα λες. Εσύ δηλαδή, κάθε πότε? Εγώ 3 φορές τη βδομάδα και 2 με τη γυναίκα μου. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, εγώ δεν με ενδιαφέρει, ειλικρινά δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά του άλλου. Απλά είναι η εκπομπή τέτοια που πρέπει να ρωτάω, πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος. Γιατί το να πηγαίνουν όλοι και να λένε πού είναι, πού παίζουν, τι κάνουν, πού τραγουδάνε, τα έχουμε φάει στη μάπα. Λίγο πιπερά τις ερωτήσεις χρειάζονται, έτσι δεν είναι, σε όλες τις εκπομπές. Ξέρω εγώ. Άλλη ερώτηση, κλασική, και θέλω ειλικρινή απάντηση. Έχεις κάνει one night stand? Σε αυτό θα μας δουλεύουν όλοι. Ναι, έχω κάνει. Εσύ δεν έχεις κάνει, ρε? Έχω κάνει. Όλοι έχουν κάνει. Όλοι. Γιατί μου λένε ψέματα όταν έρχονται ότι δεν έχουν κάνει? Εντάξει, γιατί ο τρόπος που τους ρωτάς, έχεις κάνει ουνάνα. Άσε ρε που το ρωτάω, έτσι πολύ γλυκά. Δεν μου λες εσύ να σου έχεις συμβεί ποτέ? Όχι, το κάνω γλυκά, κοίταξε. Δεν μου λες, Γιώργο, ξέρεις, οι σεξουαλικές σχέσεις είναι περίεργες. Σου έχει τύχει καμιά φορά να πας ένα βράδυ με κάποιον, αυτό που λένε one night stand? Έτσι το κάνω, ευγενικά. Αλλά να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Όλοι σε αυτό το πλανήτη έχουν κάνει one night stand. Πώς ξεκινάει μια σχέση? Γεια σου, τι κάνεις, πάμε να φάμε, και μετά. Αυτό θέλω να καταλάβω. Πόσο κακός εραστής είσαι? Παρατζαρέως, εντάξει, έτσι τώρα, είναι. Τώρα το κόλλησα στον τοίχο, δεν έχει να πει. Τώρα. Τσ' αρέσει. Τώρα με βάζεις σε σκέψεις. Τώρα, στα 70. Τώρα. Είναι αργά. Τώρα. Πετράκι, το πουλάκι τσίου. Κάρε Μάρκο. Πολύ καλή, φοβερός. Ο Μάρκος ήταν καταπληκτικός. Ήταν ένα τέταρτο, άντεξα για 3 λεπτά. Να, γιατί ήταν σκληρό. Ήταν σκληρό. Ήταν πάντως σκληρό. Ωραία το αντιμετώπισε και ο Πέτρος. Δηλαδή, εντάξει, την πήγαινε την πλάκα. Ναι. Όχι, εγώ δεν τον είδα να γυρίσει το μάτι του, το διασκέδαζε. Ήταν μέσα στο έργο. Ναι, εντάξει, εκεί ψιλοκόμπλαρε λίγο. Του απαντούσε αυτά, αυτά που απάντησε δεν κόμπλαρε. Το καμία το απάντησε από μέσα του, Ελένη. Για σκέψου να απάνταγε. Πες κάτι που εσύ θα αισθανόσουν άσχημα σαν άντρα, να μην αισθανθώ άντρα σήμερα. Ας τα αφήσουμε για σήμερα. Πες εσύ.